που έχουν δύο καραμπούζες, δίνει τη μία. Εγώ έχω μία και πάρει στη δίνω Κατερίνα, Ηλία, Γεωργία, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία στη διεκδίκηση του πεζό 108. Τσαμασάρας αυτής εδώ πέρα που περιμένει νέο οδηγό. Και όλοι μαζί να υποδεχτούμε την κορτσάρα μας, την Τζουλιανόβα. Τι φόρεσες πάλι, τι είναι αυτή η δαντέλα. Έτσι με τη δαντέλα παίζουμε τώρα. Φοράει ρε παιδί. Έχω έρθει εγώ. Θα ήθελα να πω, αλλά άστο καλύτερα. Εσύ Τζούλια, έρχομαι εγώ σαν τον ξυλοκόπο το Σκοτσέζι εδώ πέρα, Βόρειο Καναδά, Ηλία μου. Βάζουμε εμείς κάτι έτσι απλό και έρχεται ο μαύρος ο κύκνος. Η γυναίκα έτσι. Κάνε, κάνε και πυρουέτα. Άσε καλή. Ρε Σιτζουλιά. Το έχω. Γι' αυτό δεν ξέρω. Γίνω μπαλαρίνα. Εννοείται το έχει. Γιατί ρε Τζουλιά. Θα γελάει και ο κόσμος μαζί μου. Τι είναι αυτά που με συμβουλεύει. Όχι, σε συμβουλεύω, σαν χορευτή. Γιατί και εγώ, Τζουλιά, μια παρτενένα ψάχνα για να κάνω αυτό το. Λοιπόν, κοίτα, σε αυτό το στυλ ταιριάζουν. Λοιπόν. Αυτά δεν θα συμβούν εδώ. Η εκπομπή είναι σοβαρή. Ηλία. Πάντα. Κατερίνα, Γεωργία. Τελειώσανε τα ψέματα. Παίζουμε τώρα πλεξομαχία. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε. Πάμε για το πρώτο 50 ευρώ. Και ξεκινάμε με φαγητό ή ποτό. Τα έλεγα εγώ, η Κατερίνα θα πάτησε κρύο. Είδες, έχω διορατικότητα. Για να δούμε. Λαλάγκια. Λαλάγκια. Εσύ, μπράβο σου. 50 ευρώ λαλάγκια. Κατερίνα μου, θα παίξεις πρώτη τώρα κιόλας. Κατερινιό, τι πια κάνεις. Τώρα μόλις τελείωσες τις σπουδές μου και δουλεύω σε τράπεζα. Μπράβο σου. Περνάει χρήμα από τα χέρια σου, ε. Χρήμα δεν είναι κρίμα πολύ που δεν είναι δικό σου. Εντάξει, ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Σήμερα κιόλας να γίνει, Κατερίνα. Πρώτη κατηγορία, γυρίζεις αμέσως. Θα ξεκινήσουμε με μαθηματικά. Ένα και ένα. Μαθηματικά είναι η κατηγορία μας. Το πίνε 100 τώρα, Κατερίνα μου. Θα δεις τις λέξεις όπως φεύγει και ο Ηλίας και η Γεωργία. Αλλά εσύ θα γυρίσεις πρώτη και θα το κάνεις τώρα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Δυνατά. Η Κατερινιό μας δεν βλέπει την ώρα να κερδίσει ένα ρολόι φεστίνα. 165 ευρώ η αξία του. Θα πω το σίγμα. Σούπερ. Μπράβο, δεν είναι μόνο το ρολόι, αλλά και τα χρήματα που εισέβραξες από κάθε σίγμα. Το ρολόι φεστίνα κακώς περιμένει τον τροχοτιστή. Πρέπει να είναι ήδη στο χέρι σου, Κατερίνα. Σήκωσε το. Μπορείς να το σηκώσει από το τροχό. Δεν το φέρουμε σπίτι, μόνος πρέπει να τον πάρεις. Δεν έχει delivery. Μπράβο, μπράβο, Κατερινιό. Αυτό φαντάζομαι το πρώτο σου γύρισμα. Δηλαδή, έκανες ένα γύρισμα 205 ευρώ. Το πρώτο, ε. Αυτά στην τράπεζα δεν γίνονται, το λέω εγώ. Κατερίνα, ξαναγύρισε. Α, δεν θα πάμε καλά. Εντάξει, το κατάλαβα. Σου λείπουνε ρολόγια στο σπίτι. Λες, πήραμε για μας να πάρουμε κανένα για το φίλο. Λογικό μου ακούγεται, Schlesinger. Πες το. Πι. Ναι, βεβαίως. Μπράβο σου. Ένα αντρικό ρολόι 188 ευρώ. Schlesinger, παρακαλώ, πάρ' το και αυτό. Τι λες, θα ανοίξουμε μαγαζάκι, μαγαζάκι. Μεταξύ μας τώρα έχει και ποσά, ναι. Γύρισε, Κατερινιό μου, γιατί τα λεφτά που έχουμε δεν μας φτάνουν για να αγοράσουμε φωνήεντα. Εκτός αν πουλήσεις το ρολόι και θα πάρεις κομπολόι, σωστό. Σταματάμε στα 15 ευρώ. Και ποιο σύμφωνο διαλέγεις. Το μη. Δεν έχει μη. Και μένεις με δύο ρολόγια στο χέρι, παρακαλώ φορά τα ρολόγια σου, θέλω να τα φοράς. Θα το δίνει και διακριτικά άλλωστε. Πολύ ωραία. Και υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε τον Ηλία. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία, Ηλία μου, γυρίζεις πρώτη φορά. Γυρίζω. Βεβαίως να γυρίσεις. Έλα, σταμάτα. Ο Ηλίας που είναι πρακτικός άνθρωπος, χρεοκοπεί με τη μία. Πολύ πρακτικός.
Θα το κουράζουμε από εδώ και όχι. Χρεοκοπούμε τώρα. Που δεν έχουμε τίποτα. Μπράβο και μετά. Και μην αγχωνόμαστε. Αυτό, Σεσίλια, ήταν ωραία στρατηγική σου. Λίγοι το κατάλαβαν. Εγώ σε πιάνω. Γεωργία μου, καλώς ήρθες. Πόσο τυχερή. Πολύ τυχερή μέχρι στιγμής. Η Γεωργία οπλίζεται με το καλό της χαμόγελο και γυρίζει για πρώτη φορά. Καλή επιτυχία, Τζόρτζια. Τι έφερες. Τι λες. Τι λες. Άμα. Αχ, κρίμα. Το τάφ. Έλα, Γεωργία μου, ξαναγύρισε. Η Γεωργία, η οποία έχει στείλει το γύρισμα. Έλα. 150 ευρώ. Ναι. Όχι, όντως έχει στείλει, δηλαδή είσαι αδυνατούλα, αλλά γυρίζεις καλά τον τροχό. Το ρο. Εύχομαι το ρο να υπάρχει, γιατί τα 150 ευρώ σε φέρνουν πρώτοι, αν υπάρχουν δύο φορές, τρεις. Ναι, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, δεν σε φέρνουν πρώτοι, αλλά έβγαλες ήδη 300 ευρώ με το ρο και μπορεί να το λύσεις και να τα πάρεις αυτά. Όχι, δεν θέλεις. Πες το, πες το. Δεν θέλω, δεν θέλω. Το ξέρει, αλλά δεν το λέει, κατάλαβες. Η κατηγορία είναι μαθηματικά. Ένα συν ένα και δυστυχώς τα λεφτά μας φεύγουν όπως ήταν πιο πριν. Κατερινιό μου, έχεις δύο ρολόγια στο χέρι, 403 ευρώ και δεν μπορεί να αγοράσει φωνήεντα. Τώρα, θα γυρίσεις ή θα το λύσεις. Λέω να το λύσω. Λοιπόν, ένα ρολόι στο ένα χέρι. Φέρω το χεράκι, πάρε το χεράκι, μπράβο. Ένα στο άλλο και λύστο. Αλγεβρικές παραστάσεις. Αλγεβρικές παραστάσεις. Με τη σωστή απάντηση, δύο ρολόγια πιο διακριτικά από αυτά εδώ που έχουμε εμείς, θα έρθουν στα χέρια σου. Μπράβο! Μπράβο! Ήσουν καλή στα μαθηματικά. Φάνηκε αυτό, Κατερίνα. Αξίζει το τριπλό χειροκρότημα. Είπε, ήταν αδυναμία μου τα μαθηματικά. Δεν γίνεις αλλιώς τραπεζικός. Έτσι δεν είναι. Ωραία, φαντάζομαι ότι okay, το κομμάτι της δουλειάς είναι ένα κομμάτι που σου αρέσει και σου αρέσουν και οι αριθμοί, όμως σίγουρα σου αρέσουν και άλλα πράγματα. Ναι. Ένα από αυτά. Το πινκ-πονγκ. Το πινκ-πονγκ. Έλα, τραπέζι κανονικά, πέρα δόθε. Έχουν περάσει και άλλοι παίκτες πινκ-πονγκ, ούτε ένας δεν φιλοτιμήθηκε να φέρει ένα τραπέζι διακριτικό μαζί του να παίξουμε δύο παρτίδες. Θέλω να πάρω και στο σπίτι μου ένα. Σπίτι πινκ-πονγκ. Αχ, τι ωραία. Σε ποια γειτονιά μένεις να φύγουμε να μένουμε στο από πάνω διαμέρισμα όλοι. Να ακούμε όλη τη νύχτα. Τακ, 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 τακ. Αγία Παρασκευή. Εύχομαι να βγάλεις χρήματα και να φύγεις από την Αγία Παρασκευή και να βρεθείς στην Κίνα και εκεί να δεις πικ-πονγκ, Κατερίνα μου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ. Δώσε μισό λεπτό να πάω στο κορίτσι μας το άλλο. Η κυρία Φρεγούντε, Τζόρτζια! Καλώς την ας. Δίωσες τη χρεοκοπία, με τη μία. Μιλιά δεν έχει βγάλει, είναι εδώ 5 λεπτά. Είναι τροπαλή γι' αυτό. Τι δουλειά κάνεις και δεν μιλάς. Σπουδάζω. Και δεν μιλάτε σπουδές. Και δουλεύω σε παιδότοπο. Σε παιδότοπο. Άμα, ναι. Τι να μιλήσει. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει να μιλήσει. Με τα παιδάκια. Έχεις καλή σχέση με τα παιδάκια. Ναι. Οκ. Όχι, όχι. Είναι κανένα δυο που σε ψάχνουν ήδη. Να παίξουμε γιατί έχεις δουλειά. Γεωργία μου, καλή επιτυχία. Καλώς τον Λιάκο, γίγαντας. Ο Λιάς είναι γίγαντας κανονικός. Δεν φοράει ούτε ψηλό παπούτσι ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και το φυσικό του. Γιατί καταπιάνεις. Εγώ είμαι οδηγός στα λεωφορεία, στην ΟΣΥ. Λεωφορεία. Σταστικά. Θέλω να πεις κάτι εκ μέρους των οδηγών των λεωφορείων. Κάτι που σας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και εμείς δεν έχουμε την παιδεία, αν το θέλεις, να το σκεφτούμε στον δρόμο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά αυτή είναι αρκετά δύσκολη, ενώ δεν φαίνεται στους απ' έξω ότι είναι τόσο δύσκολη και με πολλές ευθύνες. Νομίζω ότι είναι χαλαρό, πας στο τιμονάκι, πίνεις τον καφέ σου και όπως νόμιζα και εγώ πριν μπω. Καλά θα περάσεις. Λοιπόν, Ηλία μου, καλή επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η τρεις ωραίοι παίκτες που έχουμε σήμερα. Προηγείται ήδη η Κατερίνα με 453 ευρώ, αλλά μετά τις διαφημίσεις αυτά μπορεί να αλλάξουν. Σε όλο το διάλειμμα με παρακαλούσε η Κατερίνα που προηγείται με 453 ευρώ μετά από δύο γύρους, μάλλον μία λεξομαχία και ένα γύρο, με παρακαλούσε να παίξω λίγο το καζού. Παίξω και άλλο όργανο. Με παρακαλούσε, το ξέρω, αλλά δεν θα κάνω τη χάρη, δεν είμαι τόσο εύκολος, όχι δεν πέφτω έτσι. Πρέπει να ακολουθώ τους νικητές, για την ώρα όντως προηγείσαι, αλλά δεν ξέρω αν θα διατηρήσεις αυτό το προβάδισμα, γιατί στο δεύτερο γύρο αυτός που παίζει πρώτος είναι ο Ηλίας. Πάμε. Ο Ηλίας που είναι οδηγός λεωφορείων, τι αγαπημένη ασχολία έχει, ποιο είναι η κατηγορία που τον τριγκάρει περισσότερο, γιατί τα μαθηματικά καταλάβαμε ήταν της Κατερίνας.
Ναι, εμένα μου αρέσει το διάβασμα. Διάβασμα. Γενικότερα. Ναι. Άρα βιβλίο και συγγραφέα ήταν κάτι πολύ δυνατό. Για σένα, ιδανικά. Ιστορικά και ιστορικά. Μυθιστόρημα. Νόμιζα θα μου λέγεις καμιά αθλητική εφημερίδα και τέτοια. Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου. Οι προλήψεις σας αρέσουν, ναι. Ορίστε. Οι προλήψεις. Ναι, μαύρες γάτες προλήψη. Και... Όχι, όχι, όχι. Ο καθόλου, ε. Όχι. Τυχερός σε, αυτή είναι η κατηγορία μας. Αυτή είναι. Αυτή δεν είναι, δυστυχώς, για σένα. Λοιπόν, η κατηγορία είναι πρόληψη και βλέπουμε στον πίνακα τις λέξεις και αμέσως ξεκινάς τη δουλειά σου. Έλα, Λιακό. Πάμε. Ακούω το πρώτο σύμφωνο. Σίγμα. Ωραία. Ό,τι βλέπεις είναι 50 ευρώ. Δηλαδή 200. Με τη μία, Ηλία. 200 ευρώ με τη μία. Μπράβο. Αυτό είναι το καλό με τα πρώτα γράμματα. Μπορεί να σου δώσω την ευκαιρία να βγάλεις αρκετά και έβγαλες αρκετά πραγματικά. Γιατί 200 είναι ένα ωραίο ποσό. Είναι το μισό από τη Κατερίνα περίπου. Και συνεχίζει. Γύρισε άλλη μια φορά. Εφόσον σου υπενθυμίσω ότι μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα από εδώ και στο εξής, γιατί είσαι ήδη πάνω από 100. Πάρε και ένα τάμπλετ. Το νούμερο ένα brand στα τάμπλετ στην Ελλάδα, η MLS, θα σου προσφέρει κάτι με ένα σωστό σύμφωνο. Το TAF. Το TAF για ένα τάμπλετ Brave αξίας 179 ευρώ. Μπράβο σου. Και πολύ ωραία η επιλογή του γράμματος, Ηλία μου. Και το τάμπλετ έχει έρθει ήδη στα χέρια σου και τα TAF έχουν εμφανιστεί. Πήρες από ένα δεκάρικο για κάθε TAF, αλλά το ποσό σου πλέον έχει ανέβει. Διότι με τα χρήματα που έβγαλες, συν το δώρο, είσαι 4,29. Άρα, να Κατερίνα που σε έφτασε, μάνι μάνι. Τώρα, υπολογίζεις πάντα τη δυνατότητα να αγοράζεις φωνήντα ισχύει για όλους πάνω από τα 100 ευρώ, έτσι. Σ' ακούω, Ηλία. Όχι, θα συνεχίσω. Ωραία. Αυτή τη φορά για 20. Το ΚΑΠΑ. Το ΚΑΠΑ, όπως λέμε, ΚΤΕΛ. Άλλη δουλειά αυτή. ΚΑΠΑ-ΚΤΕΛ, εσύ οδηγάς και ψαρμονικά τα μεγάλα. Όχι, όχι. Όχι τα 12 μέτρα μόνο. 12, τα μικρά. Τι είναι τα 12, και τίποτα, 12 μέτρα λεωφορείο, δε, για πλάκα. Μόλις έκατσα στο κάτσιμα πρώτη φορά και κοίταξα από τον καθρέφτη το μήκος, λέω αυτό το πράγμα εγώ θα το οδηγήσω πριν 12 χρόνια. Σκέψου, τώρα είναι παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι. Σκέφτο συνάδελφο που οδηγάει το άλλο πράγμα με τη σαρμόνικα που έχει άλλα 12 μέτρα πίσω. Ναι. Και εμείς λέμε πού πας ρε μεγάλε, τι πού πας. 20 μέτρα εργαλείο οδηγώ. 4,49, δεν το πιστεύω, είσαι ακόμη δεύτερος. Συνεχίζουμε. Αλλά δεν είναι τόσο μικρή διαφορά σου. Συνεχίζεις. Βέβαια, ναι. Βλέπεις καθρέφτη και συνεχίζεις. Πρέπει. Έλα, πάμε. Βλέπει καθρέφτη και δεν βλέπει την Κατερίνα πίσω του. Άρα σου λέει είμαι ακόμη δεύτερος. Μέχρι να δει την Κατερίνα θα γυρίζει. Να το. Έλα, ναι, μπράβο. Για άλλα 150 ευρώ, ποιο σύμφωνο θα είναι αυτό που θα μας δώσεις. Το μη. Έστω και ένα μη να υπάρχει, όπως λέμε Μπετόβεν, η Μπετούγια, τότε θα βλέπεις τον καθρέφτη πλέον την Κατερίνα. Τη βλέπεις, είναι δεύτερη. Είναι δεξιός καθρέφτης. Δεξιός καθρέφτης. Της αριστεράς στην Γεωργία. Έτσι. Πάντα. Η οποία έχει, δεν έχει πάρει ακόμα μπρος. Έχει μείνει ακόμα εκεί. Ηλία μου, 5,99, αλλά δεν είναι κλειδωμένα αυτά τα χρήματα. Δεν τα έχεις πάρει μες στο λεωφορείο, είναι στη στάση και περιμένουν. Είναι δικά σου, αλλά αν δεν λύσεις το γρίφο, τώρα ή αργότερα, δεν παίρνεις τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Ούτε το δώρο, ούτε τα χρήματα. Θα πάρω το ένα σύμφωνο. Θα... Λοιπόν, ένα φωνήεν θα αγοράσω. Ένα φωνήεν. Ένα φωνήεν, ναι. Ποιο θα είναι αυτό. Το Α. Θέλει το Α. Δεν είναι καθόλου κακή επιλογή. Υπάρχουν τρία Α. Και με τα τρία Α, ίσως αυτή η πρόληψη να αρχίζει να σου θυμίζει κάτι. Δεν ξέρω αν θυμίζεις τα κορίτσια. Ναι. Σου θύμισε κάτι. Κάτι, ναι, κάτι. Είσαι Κατερίνα μου, Γεωργία μου, τίποτα. Όχι, ολοκληρωμένο. Είστε κάπου κι εσείς, αλλά ο Ηλίας παίζει. Συνεχίζω. Driver γύρισε πάλι. Ο οδηγός μας οδηγεί και την κούρσα μέχρι στιγμής. Έλα, ναι. Εδώ, άμα θέλεις, μπορείς να έχεις και ένα δωράκι, το οποίο θα είναι φωνήεν. Αλλιώς σύμφωνο για 45. Όχι, θα πω ένα σύμφωνο. Σύμφωνο λοιπόν για 45 ευρώ, ποιο είναι αυτό. Το Λάμδα. Το Λάμδα. Ορίστε τα 45 σου. Και φυσικά, εκτός από το δωρεά, από την δυνατότητα να βγάλεις 45, παίρνεις και μια δεύτερη ευκαιρία, την οποία μέχρι να γυρίσεις εγώ θα την έχω παραδώσει με delivery. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι ο Ηλίας μπορεί χάνοντας κάποια στιγμή στη συνέχεια τη σειρά του να ξαναγυρίσει. Τώρα όμως,
Θα μου πεις ένα σύμφωνο υποχρεωτικά για 45 και αμέσως μετά θα μπούμε στη διαδικασία να παίξουμε χωρίς να γυρίζουμε. Ίσως δηλαδή, δεν ξέρω. Το πι. Το γράμμα είναι το πι. Ωραία. Είναι 3.45 για αυτά, όλα ή τίποτα, Ηλία, δηλαδή. Δες το γρίφο και πες μου, θέλεις να μου λες μόνιμα γράμματα για 45 ευρώ, ενδεχομένως και φωνή εντά για 100 που θα μου δίνεις εσύ όμως, μέχρι να το λύσεις. Ή... Ξέρω το γρίφο. Όπα! Τότε εγώ ολοκληρώνω την προσφορά μου απλά. Ναι. Μου λες και 45 κάθε γράμμα που θεωρείς ότι ξέρεις και το λύνεις. Αν μου πεις τίποτα, γυρίζεις και ψάχνεις τα ποσά με διαφορετικό τρόπο. Θα το κάνω. Ωραία. Λογικό ακούγεται, εφόσον ξέρει ένας άνθρωπος το γρίφο και έχει το όλα ή τίποτα που ήρθε την κατάλληλη στιγμή από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να διεκδικεί 45 σιγανά και ταπεινά, κούτσα κούτσα προς τη δόξα. Πρώτο σύμφωνο. Δέλτα. Δέλτα. 45. Δεύτερο σύμφωνο που θα ακούσουμε από σένα, Ηλία μου. Το Χ, όπως... Χουρμάς. Χριστίνα, η κόρη μου. Χριστίνα, η κορούλα, έχεις κορούλα. Ναι. Μπράβο, να τη χαίρεσαι. Πάει και το Χ. Άλλο ένα 45. Το Νι, όπως Νίκος. Τα λέει με βεβαιότητα γιατί ξέρει το γρίφο. Νι. 2.45. Άλλα 90 ευρώ είναι αυτά. Και πας για ηρωική τώρα έξοδο σιγά σιγά. Πες μου το επόμενο. Το Θήτα, όπως Θανάσης. Το Θήτα, όπως Θανάσης, Θήμιος, Θημάρη. Και αυτό υπάρχει. Και όπως καταλάβατε, έκανε το τέλειο παιχνίδι, διότι σου λέει μπορεί να γίνανε 200, αλλά μπορεί να χρεοκοπούσα κιόλας. Ναι. Βρε, δεν τα λέω για 45 όλα αυτά μαζί να βγάλουν ένα 200 επιπλέον. Και το έβγαλες και έχεις φτάσει στα 904, αλλά θέλω να ακούσω ολόσωστα το γρίφο μας. Ακούω. Το αλάτι διώχνει τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Το αλάτι διώχνει τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Το έχω δοκιμάσει, δεν πιάνει. Σε φαντάζομαι μόνο το πώς το δοκίμασες. Είχαν έρθει τίποτα επισκέπτες και τους πετούσε το αλάτι. Όχι, δουλειά, είχα διάσει τρεις αλικές αλάτι στην πόρτα μπροστά. Μπήκαν όλοι μέσα, μου λέει χάλια είναι η πόρτα, σκούπισε έτοιμα. Αυτοί οι επισκέπτες που δεν θες να έρχονται. Ηλία μου, πρώτος! Ευχαριστώ πολύ. 9-0-4, 4-5-3 η Κατερίνα και παιδιά, μην νομίζετε ότι η Γεωργία, μην βλέπετε που είναι σε κανένα από τα μπάκι. Τώρα τι έχει να γίνει από τη λεξομαχία νούμερο 2. Ξεκίνα η Γεωργία να μαζεύει χρήματα. Πάμε κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε ένα επάγγελμα. Το χέρι στον μπάζερ, παρακαλώ, και για τους τρεις το επάγγελμα. Είναι στον πίνακα, όποιος το βρει πρώτος, μου το μαρτυράει. Πάμε. Ένα επάγγελμα. Πατήσει πιο γρήγορα από όλους η Κατερίνα, η οποία μου λέει... Καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Μπράβο, έβγε. Κατερινιό, 5.53, 9.04 ο Ηλίας και παιδιά, όσο παίξατε, έτσι, πιστεύω ότι η Γεωργία τρίτο γύρο που παίζει πρώτη θα τα σαρώσει όλα. Πάμε εκεί. Θα έχουμε και bonus με 200 ευρώ. Είδατε αμέσως τώρα, με μια ματιά που ρίξατε στον τροχό, ότι έχει γεμίσει ο τόπος ευρώ. 2.500 κρύβει αυτός ο γύρος. Και για να το αντισταθμίσουμε λιγάκι και για να φτιάξω για τη Γεωργία ψυχολογικά που έχει μείνει στο μηδέν, να πω πως κρύβεται και μια χρεοκοπία πλάς. Τη Γεωργία δεν την αγχώνει καθόλου, δεν έχει να χάσει τίποτα, ενώ η Ηλίας και η Κατερίνα έχουν 904 και 5.53, άρα τους φοβίζει αυτό. Γεωργία, χαλαρά, relax, άνετη, κοίτα Τζούλια, πάρε κατηγορία και ξεκίνα να μαζεύεις με 2.500 και είσαι πρώτη. Αυτός είναι ο τροχός. Θα έχουμε λέξεις οι οποίες θα είναι άσχετες μεταξύ τους και θα ενώνονται από την κεντρική λέξη, κρίκος. Η κατηγορία είναι κρίκος, η μεσαία λέξη ενώνει την πάνω και την κάτω και η Γεωργία αρχίζει να μαζεύει χιλιάρικα. Τώρα, τώρα Γεωργία, τώρα Γεωργία! Άφησα τα χιλιάρικα και ξεκίνησε με μια δωρεπιταγή. 120 ευρώ, οπτικά μάτι, ωραίο γυαλάκι. Φοράς γυαλιά η οποία όχι. Όχι, μία. Πηλίου όμως θα σου δώσουμε φοβερό γυαλί, πάρτο. Με ένα γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα. Δικά σου τα γυαλιά ηλίου. Μπράβο.
και ξαναγυρίζεις βεβαίως, γιατί δεν κάνουμε τίποτα με την επιταγή. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε φωνήεντα. Αυτή τη φορά θα πας για ένα ποσό και είναι το 65. Με ποιο σύμφωνο θα τα πάρεις? Το κάπα. Με το κάπα, όπως λέμε, και λιφός. Και βρήκε 2 κάπα. Πήρε 2,65, ανέβηκε πάνω από 100 ευρώ και πιθανολογώ ότι ξαναγυρίζει, διότι είναι στα 260, πολύ πίσω από την Κατερίνα και τον Ηλία. Φλερτάρει με τη χρεοκοπία Plus, φλερτάρει με τα 200 και καταλήγει στο 20. Το ρο. Μπράβο. Έχει πάρει φορά και ξαναγυρίζει τώρα η Γεωργία που βρήκε το μοτίβο. Σου λέει καιρό είχα να παίξω. 50. Το γραμματάκι. Το πι. Πι, πιράνχας. Μπράβο. Δεν μου λες, θα βρίσκεις την τύχη μέχρι τώρα. Ναι. Τελείωσε. Καμία υποψία για κάτι, τίποτα. Γύρισε, άφησε με να μιλάω εγώ. Δεν σταματάω. Νομίζω και λίγο δύσκολο. Η πρώτη λέξη μπορεί να βγάλει μια υποψία. Τριγυρνά στα 20, τα 50, ακούω. Το νι. Η επιλογή σου είναι το γράμμα νι. Ωραία. Η Γεωργία είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Γυρίζει, τσουπ λέει το γράμμα, τσουπ παίρνει τα λεφτά. Αλλά δεν μπορεί να διαφοροποιήσει λίγο τα ποσά που κερδίζει. Είναι μόνιμα 20 με 50, εκεί. Το μη. Το μη. Μουσταφά. Α, κρίμα. Δεν έχει. Εδώ η Γεωργία τελειώνει μια κούρσα. Τελειώνει προσωρινά. Μια κούρσα που έκανε και τη πήγε πολύ καλά στην τύχη. Και δίνει το δικαίωμα στην Κατερίνα, με αρκετά γράμματα να έχουν εμφανιστεί, να πλησιάσει τη λύση του γρίφου. Αλλά η Κατερίνα κυνηγά τον Ηλία. Επίσης, γιατί είναι πίσω κανένα 400 ευρώ. Έλα, Κατερίνα μου. Ακούω το επόμενο. Το ταφ. Έχετε απόλυτη βοήθεια αυτή τη στιγμή από την πρώτη λέξη, γιατί τώρα, όταν βγαίνουν τα πρώτα γράμματα, καταλαβαίνουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Θα ξαναγυρίσεις προφανώς. Με 30 ευρώ δεν θα έρθουν, Ηλία. Και κάτω τώρα. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι η Κατερινιό χάνει τη σειρά της. Και τώρα ο Ηλίας πρέπει απλά να κάνει μια καλή στρατηγική που θα τον κρατήσει στην πρώτη θέση και για αυτό το γύρο. Και η τύχη φυσικά χρειάζεται, η Ηλία μου πρέπει να γυρίσει. Να θυμίσω και στους τρεις παίχτες ότι ο γύρος είναι μπόνους, άρα έχει 200 ευρώ επιπλέον. Και ο Ηλίας που έχει ήδη μια δεύτερη ευκαιρία. Τι χρώμα δεύτερη ευκαιρία έχει, Ηλία μου? Κόκκινο. Κόκκινο. Ετοιμάσου και για μια κίτρινη με ένα γράμμα. Λοιπόν, το γάμα. Γρίφος. Ο αντίπαλος του Batman. Δεν υπάρχει. Πειράζει, δεν πειράζει. Όχι. Δεύτερη ευκαιρία, ξαναπαίζεις. Ποιο ήταν ο αγαπημένος σου αντίπαλος του Batman, Ηλία? Ο αντίπαλος του. Του Batman. Ο Ρόμπιν. Ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος. Ο Μπέιν. Στα λέω για να το ξεπεράσει, γιατί είσαι σειρά σου και λέω ότι να το φέρω σιγά σου, γιατί είσαι και 2 μέτρα. Θέλεις μήπως να μας δώσεις την άλλη τη δεύτερη ευκαιρία που έχεις? Είναι δικαίωμά σου να τα χρησιμοποιήσεις και μετά, αν θέλεις. Θέλω. Θέλεις τώρα. Τώρα, ναι. Ο Ηλίας μέσα σε 2 γυροβολιές κάνει και τις 2 του ευκαιρίες. Και έτσι ξαναπέζει. Τρίτη και φαρμακερή. Αγαπημένος ήρωας ήταν ο Μπέιν του Μπάτμαν. Αντίπαλος όμως. Ή ο Τζόκερ. Και τώρα θα πάρεις και μια καινούρια. Δεν μου τις δίνεις εδώ να τις έχω. Αυτό θα σου λέγα. Τι του έχω εγώ, ένα ματσάκι. Αυτό για σένα, Ηλία, για να μην ασχολούμαστε. Λοιπόν, δωρεάν φωνήεν. 45 σύμφωνο, λέω. Θα πεις τι? Το χ. Θα πεις 45 σύμφωνο και αν δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Γαλανούλη, παρακαλώ να κοντινώ εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Λοιπόν, διάλεξε. Αυτό. Πέταξε τι και ξαναπαίξε. Αυτός είσαι. Ένα ρολόι Schlesinger μπορεί να έρθει στα χέρια σου. Ακούω. Ποιο είναι το γράμμα που θα σου φέρει ρολογάκι? Το Β. Το Β. Όπως λέμε Βρετανία, γιατί το ρολόι είναι βρετανικό, ποιοτικό και επώνυμο. Schlesinger. Και πού θα το δώσεις? Οχ, πουθενά, γιατί δεν το πήρες καν. Σε ποιο το έχεις τάξει? Δεν πρόλαβα. Ποιο μας βλέπει? Σκεφτώ. Ποιο μας βλέπει σπίτι? Πολλοί κόσμος. Ποιο φοβόμαστε περισσότερο? Εντάξει, τι να πω τώρα. Μην μιλήσω, μην πω ονόματα. Εθερά. Δεν το λέω, δεν ξέρω τίποτα. Το περνάω, Ηλία, κατάλαβα. Είσαι μακριά, δεν σε ακούω. Όχι, σε καταλαβαίνω, Ηλία μου, αμέσως. Γεωργία μου, παίξε σαν να μην μας άκουσες. Ρε, Ηλία, δεν μου τα έχεις πει αυτά.
50 ευρώ για τη Γεωργία. Γεωργία, στάθηκε στη χερή. Χάσαν όλοι και είσαι πάλι εκεί. Έλα. Το Λάμδα. Το Λάμδα. Έλα, βρε Γεωργία μου. Το μόνο που ακούω από τη Γεωργία είναι γραμματάκια, μια φωνούλα. Το Λάμδα, το πει, το διάφορο. Ναι. Και ένα ωραίο χαμόγελο. Γεωργία, πας για πολλά λεφτά ή για χρεοκοπία. Για ναι. Πολλά. Με ποια σύμφωνα θα τα πάρεις? Το Δέλτα. Δέλτα, δρυμός. Συμβαίνει. Πάνω στα πολλά, κολλάμε. Τώρα, Κατερίνα μου, άκουσε με, έχεις 30 ευρώ. Οκ, δεν είναι πολλά, σίγουρα. Ένα γραμματάκι ακόμα, κάτι κάνουμε. 200 μπόνους, φυσικά και κάτι κάνουμε. Είσαι πάρα πολύ κοντά και δεν το ξέρεις, Κατερίνα. Φέρνει το μεγάλο ποσό. Γύρνα δυνατά. Πάμε, παιδιά, έχουμε και 500 στο γύρο. Και 500 στο γύρο. Ναι, αλλά εμάς μας αρέσουν οι δεύτερες ευκαιρίες. Αυτό είναι του Ηλία, δεν δικό σου. Κανονικά απαγορεύεται. Αλλά χαλάλη σου, δωρεάν φωνή ή σύμφωνο για 45. Θα πω το θήτα. Θέλει το θήτα, όπως λέμε, θούριος και αυτό θα της δώσει 45 ή όχι. 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 Ηλία. Γιατί Ηλία, δεν κατάλαβα. Πρωτοπόρε θα περιμένεις, γιατί η δεύτερη ευκαιρία δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για τους άλλους ανθρώπους. Μπράβο, Κατερίνα μου. Γύρισε ξανά. Ξεχνιέμαι, Τζούλια. Και δημιουργώ, το κατάλαβα. Και δημιουργώ και εντυπώσεις στους επόμενους. 80 ευρώ. Με ποιο γράμμα θα τα πάρεις? Το φι. Φιστίκι, αραπικό. Εγίνεις, τι. Όπα. Τυχαία το πες αυτό. Γιατί αν το πες τυχαία, την πάτσες. Για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει την πρώτη λέξη. Για να είμαι ειλικρινής, έχω τελειώσει τα σύμφωνα. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να μου δώσει 100 ευρώ για να φωνεί ή να λύσει το γρίφο σε 5 δεύτερα. Ακούω. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, okay. Το αλφα. Σε δικαιώνει αυτή η αγορά. Και αυτή τη στιγμή σου δίνω 5 δευτερόλεπτα για να μου λύσεις το γρίφο. Τράπουλα, καφενείο, καφές. Οπότε, η άποψή σου είναι πως το καφενείο είναι η λέξη που συνδέει τον καφέ και την τράπουλα. Στο καφενείο υπάρχει τράπουλα. Για κάθε τίμιο καφενόβιο φίλο μας που είναι τώρα εκεί στο καφενείο και παίζει. Να κάνω μια ποκίτσα τώρα, ξεφυγεί Καραθανάση, ρε παιδί μου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, κανένα. Μπράβο, κοπελιά, το βρήκες. Όχι μόνο το βρήκες, αλλά έφτασες και τα 843 ευρώ. Όλα τα καφενεία της Ελλάδας αποθεώνουν. Είσαι πάρα, πάρα πολύ κοντά. Τόσο κοντά που η επόμενη λεξομαχία μπορεί να σε βρει πρώτη, γιατί σας χωρίζουν πλέον ένα πενηντάρικο. Τίποτα, τίποτα. Πάμε λεξομαχία, 150 ευρώ ισχύει για όλους, το πιο γρήγορο πάτημα του μπάζερ. Θα πρέπει να βρείτε ένα ζωάκι, ζωικό βασίλειο. Ξεκινάμε. Κατερίνα, πάτσες πρώτη. Πες το. Μυρμήγκι. Και περνάς πρώτη. Και περνάς πρώτη. Και ανεβαίνεις στην πρώτη θέση. 993, παρακαλώ, σας χωρίζουνε τίποτα με ένα 90 ευρώ. Ηλίας, ξαναπερνά πρώτος. Θα έχουμε μεγάλο ντερμπι μετά τις διαφημίσεις. Ελάτε εδώ σε εμάς, παίρνοντας απλά ένα τηλέφωνο. Για να έρθετε εδώ, δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 78 001 ή μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV / τροχός. Μετά από τρεις σεζόν, Τζούλια, τώρα παρατηρώ όσο όλες το τηλέφωνο ότι ακούγεται το μόντεμ. Να πούμε την αλήθεια, εμείς παίζουμε με αυτό το σύστημα το παλιό που κάνει και σε 10 λεπτά συνδέεσαι. Σε πολύ λιγότερο όμως θα συνδεθούμε και πάλι με τον τελευταίο γύρο του τροχού της τύχης. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλά έκανες και να σκουμπονόσουνα.
γιατί πρέπει να βρει τα καλά σου. Έχουμε πλησιάσει τελικό, Κατερίνα μου, και εσύ με τον Ηλία είσαστε σε απόσταση πραγματικά μια γυροβολιά. 993 η Κατερίνα, 904 ο Ηλίας και μόλις 993 πίσω από την πρωτοπόρο είναι η Γεωργία. Όλα μπορεί να αλλάξουν στον τέταρτο γύρο. Το μυρμήγκι που βρήκες στην τελευταία λεξομαχία θα σε βοηθήσει να παίξεις πρώτη στην επόμενη κατηγορία μας. Θα ψάχνετε για ένα παρατσούκλι. Κατερίνα, παίζεις πρώτη. Είσαι πρώτη, 90 ευρώ από τον Ηλία, 89 για την ακρίβεια, και ξεκινάει το ταξίδι σου προς το τελικό. Φύγαμε! Για 50 ευρώ, με ποιο γράμμα θα ξεκινήσεις? Θα ξεκινήσω με το σίγμα. Το σίγμα είναι το πρώτο γράμμα που θα σου δώσει 50, 100, 150, 200, 250 ευρώ! Βέβαια τώρα για να λέμε και τις αλήθειες. Και ένα ευρώ να σου έδινε, σου έφτανε. Γιατί εσύ είσαι ήδη πρώτη. Άρα θέλεις απλά να λύσεις το γρίφο. Κατερίνα, ωστόσο έχεις 2,50 και ακούω τι κάνουμε. Συνεχίζω. Πάμε παρακαλώ δυνατά. Και η φίλη μου η Κατερίνα. Παραλίγο να χάσει τη σειρά της, αλλά πέφτει το κατοστάρικο. Θα πω το ταφ. Ταφ. Να το. Δυνατά, Κατερίνα μου. Και η επόμενη επιλογή σου θα είναι για... Α, έχουμε και φωνή δωρεάν. Θέλεις τώρα δωράκι? Όχι, θα πω το ρο. Μπράβο σου. Ακούω. Συνεχίζω. Σε βλέπω πολύ δούμε. Ακμαία. Μπράβο, Κατερίνα μου. Η Κατερίνα με μεγάλη αισιοδοξία λέει θα γυρίσω ξανά και είναι πάλι στο κατοστάρικο. Με ποιο γράμμα θα το πάρεις? Το μη. Το μη. Ξεγλιστρά συνέχεια από, από το χάνεις τη σειρά σου. Αλλά εγώ δεν ξεγλιστρά από την τύχη. Ναι, αλλά έχουμε και δεύτερη ευκαιρία. Μου τη δίνει αμέσως και η Κατερίνα εκμεταλλεύσει την ευκαιρία σου λοιπόν. Δυνατά σε παρακαλώ τον τροχό. Δεν έφτασες μέχρι το jackpot, ωστόσο φτάνεις στο τριαντάρι και μου λες... Το πι. Το πι. Και εδώ δεν υπάρχουν άλλες δεύτερες ευκαιρίες. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Πρακτικά έχει 3,95 η Κατερίνα, αλλά στην ουσία, αν κερδίσει ο Ηλίας, η Κατερίνα έχει τα 0 αυτού του γύρου. Αλλά ο Ηλίας ψάχνει 90 ευρώ για να περάσει πρώτος. Ψάξτε, Ηλία. Μεγάλη αγωνία εδώ που φτάσαμε. 90 ευρώ δεν είναι τίποτα, παιδιά. Να τα 90 και παραπάνω. Ένα ποιοτικό, επώνυμο, βρετανικό ρολόι Schlesinger θα έρθει στα χέρια σου. Αλλά το σημαντικότερο, Ηλία, είναι ότι το υπέροχο αυτό ρολόι συνοδεύεται από 188 ευρώ που είναι η αξία του. Άρα, με ένα γράμμα τώρα περνάς πρώτος. Το νι. Νι. Υπάρχει. Όπα, τώρα ανατροπή. Σου δίνω εγώ το Schlesinger γιατί μου διασες τώρα, είμαι βέβαιος. Ναι. Γιατί. Ναι, με πέρασε πρώτος, αλλά αν δεν λύσεις το γρίφο, παραμένεις δεύτερος. Τι κάνεις, δεν μπορείς να αγοράσεις. Συνεχίζω. Γυρίζει. Ό,τι φέρει τώρα είναι καθοριστικό. Ό,τι φέρει τώρα είναι καθοριστικό. Δεύτερη ευκαιρία. Ξέρεις τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Το έχεις κάνει άλλες 17 φορές. Θέλεις φωνήεν δωρεάν ή σύμφωνο για 45. Σύμφωνο. Ωραία. Πες το. Το φι. Θέλεις το φι. Οι. Το ρισκάρισες, έχεις δεύτερη ευκαιρία, ωστόσο, ξαναπαίζεις άμεσα τώρα, Ηλία. Μεγάλη αγωνία. Είναι ξεκάθαρα ότι ούτε η Κατερίνα, ούτε ο Ηλίας ξέρουν το γρίφο. Για 80 ευρώ είναι υποχρεωμένος ο Ηλίας, ο φίλος μου, ο οδηγός του λεωφορείου, να μου πει το επόμενο σύμφωνο. Το κάπα. Κάπα. Ναι, παιδιά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ αγχωρική αυτή τη στιγμή. Θα σου κάνω τυπικά την ερώτηση αν το έχεις βρει. Όχι. Όχι. Επίσης μπορώ να σου πω ότι από τα 278 ευρώ που είσαι, δεν μπορείς να αγοράσεις φωνή. Σου λείπουν πρακτικά 10 ευρώ γι' αυτό. Άρα πρέπει να γυρίσεις, ρισκάροντας βεβαίως τι θα κάνεις μετά. Ναι. Γιατί υπάρχουν ποσά, υπάρχουν και χρεοκοπίες, υπάρχουν και άσχημα πράγματα. Θα πέσει το ποσό, πού θα πέσεις? Δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη καλύτερα.
κλασικά. Το έχει κάνει επάγγελμα. Αλλά εδώ είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Δωρεάν φωνή εν ή σύμφωνο. Δωρεάν φωνή εν ή σύμφωνο. Δωρεάν φωνή εν. Ποιο? Το έψιλον. Έψιλον. Ένα! Ένα που σε κρατάει στο παιχνίδι. Άρα το πήρες δωρεάν. Σου δίνω και μια δεύτερη ευκαιρία να έχεις δίπλα σου και υποχρεωτικά γυρίζεις. Ηλία, για 15 ευρώ, ναι. Θέλω να μου πεις το επόμενο σύμφωνο. Το Δέλτα. Λες το Δέλτα. Με μεγάλη αγωνία και όλοι είμαστε με κομμένη την ανάσα. Το Δέλτα σε βοηθά να λύσει το γρίφο. Εάν όχι, οι επιλογές πλέον είναι δύο. Γύρισμα, αλλά και αγορά από φωνή έντα. Εσύ θα μου πεις. Θα γυρίσω. Η απόφαση είναι ηλυμένη, παρακαλώ, γύρισε. Δεν θέλει να αξιοποιήσει το δικαίωμα να αγοράσει ένα φωνή για να μην πάει πιο πίσω στα ποσά και θα φτάσει, παραδόξως, όχι στη δεύτερη ευκαιρία, αλλά στα 30 ευρώ. Το θέμα είναι να βρεις σύμφωνο. Το Λάμδα. Υπάρχει τρεις φορές. Και αυτό σημαίνει ότι τελειώσαν τα σύμφωνα. Εδώ, εάν δεν το γνωρίζεις, υπάρχει θέμα. Βεβαίως μπορεί να αγοράσεις ή να ρισκάρεις μια φορά στην τύχη γιατί έχεις δεύτερη ευκαιρία. Θα το πω. Ποιο είναι το όνομα? Τραϊανός Δέλλας. Και το παρατσούκλι, χωρίς να το ξέρω. Χωρίς, το φαντάζεσαι. Μόνο από τα σύμφωνα που έχουν βγει. Δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Κολοσσός. Κολοσσός. Για αυτούς που το γνωρίζουν, δεν υπάρχει αγωνία. Για αυτούς όμως που είναι σαν τον Ηλία μακριά από το ποδόσφαιρο, θα βιώσουν ακόμα για λίγα δευτερόλεπτα την αγωνία του αν ο Τραϊανός Δέλλας έμεινε γνωστός ως ποδοσφαιριστής με το όνομα Κολοσσός. Εάν έμεινε, Ηλία Παστελικό. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο αγωνιώδες παιχνίδι που η κατηγορία στο τέλος έχει ποδοσφαιρική μυρωδιά και παίζει άντρας και δεν το ξέρει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό και κερδίζει παρόλα αυτά. Πόσο κοντά έφτασε η Κατερίνα! Ρε Κατερινιό μου, σε καλιάζω. Το ήξερες? Το βρήκα, ναι. Το βρήκες αφού έχασες όμως την επιλογή στο γράμμα. Ωστόσο έφτασε πολύ κοντά, άλλαξε το παιχνίδι δύο φορές η Κατερίνα, ήταν φοβερή παίκτρια. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας, Κατερινιό. Ενώ η Γεργία χωρίς άγχος. Ξεκίνησε από το 0, έμεινε στο 0, απόλαυσε το παιχνίδι από κοντά. Είδε, δεν είναι πιο ωραίο από εδώ. Ναι. Είναι από το σπίτι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι πιο ωραίο. Το είδε από κοντά το παιχνίδι. Αυτό να θυμάσαι, Γεωργία. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Και θέλω να πάω. Καλός ήταν και ο Τραϊανός Δέλλας. Καλός, αλλά ο Κολοσσός είναι εδώ. Είναι ο Ηλίας. Δεν σε απορώ εδώ. Όχι. Θα το φτιάξουμε ωραία. Λοιπόν, Κολοσσέ του συνεδρίου μας επεισοδίου. Δεν ξέρεις πόσα έχεις κάνει. Όχι. Δουλειά, πες το. 1287. Δικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Κολοσσέ, είμαι βέβαιος ότι αν χρειαστεί κάποιος να ξεπαρκάρει τα μάτια από εκεί, να περάσει δεξιά από τον τροχό, να πάει πίσω από τον πίνακα και να το βγάλει έξω για να πάει σπίτι, ο σωστός ο οδηγός που χειρίζεται εργαλείο 12 μέτρα όπως εσύ, θα κάνει πλάκα με το πεζό 108. Πάμε να το πάρουμε. $922 ευρώ στο χέρι, ένα τάμπλετ MLS, ένα ρολόι Schlesinger, δικά σου ήδη. Καλά να περάσεις με αυτά. Αξιοποίησε όπως θέλεις, χάρισέ τα, κράτησε τα για σένα. Μοιράσου τα λεφτά με την οικογένειά σου, να χαίρεσαι την κορούλα, ας πούμε, πως έχεις μία. Έχεις άλλα παιδάκια? Ένα παιδάκι, όχι, ένα κοριτσάκι. Και η Χριστίνα, όπως μου είπες. Ναι. Η Χριστίνα τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. 4,5. Όπου είναι στην τηλεόραση έτσι κολλημένη, πάνω στην οθόνη και βλέπει τον μπαμπά. Και καταλαβαίνεις τι συναισθήματα έχει αυτό το παιδί. Εγώ να πω στη Χριστίνα, ο μπαμπάς Χριστίνα έχει κερδίσει ήδη. Απλώς τώρα θα βγάλει κι άλλα. Καλή επιτυχία, Ηλία. Ευχαριστώ. Ο Ηλίας γυρίζει τελευταία φορά απόψε και πάμε στο τελικό. Κρατώντας στα χέρια μας το νούμερο του LeBron James και του Michael Jordan. Το νούμερο 23, Ηλία μου. Δεν μπορεί λίγο μπάσκετ, θα έπαιζες. Δύο μέτρα είσαι. Καθόλου. Καθόλου. Τι αθλητικός τύπος που είσαι, Ηλία. Έλα δίπλα μου εδώ, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, Ηλία μου. Λοιπόν, η Τζούλια ξέρει την κατηγορία.
Το μόνο που έχει να κάνει είναι να την ακούσει, να βάλουμε γράμματα και να πα στο Χριστινάκι που σε περιμένει και να πηγαίνει αγκαλιέ. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία μα κατηγορία θα είναι ξενομανία. Θα δούμε λέξει στον πίνακα. Η λογική λέει ότι είναι δύο και είναι όντω δύο. Δεν ξέρω ποια είναι η ελληνική και ποια είναι η ξενόφερτη. Πάντω και οι δύο σημαίνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Θα προσθέσουμε τώρα γράμματα, εγώ και εσύ, βάζοντας το λάμδα, το σίγμα, το πι, το τάφ και το αλφα και τα αποκαλύπτουμε αμέσως. Διάσπαρτα, αλλά έξι. Θέλω να βρεις και εσύ άλλα τόσα τουλάχιστον και να το λύσουμε. Ακούω τα πρώτα τρία σύμφωνα. Το ρο. Ρουλεμάν. Το μη. Το μη μπιφτέκι. Το χ. Ένα φωνήεν και τελειώσαμε. Το γιώτα. Ωραία. Ακούσαμε τα τέσσερα γράμματα από τον κολοσσό Ηλία και εύχομαι να είναι όλα εκεί μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Το ρο, το μη. Και το χ είναι μέσα! Και το γιώτα! 10 δευτερόλεπτα από τώρα! Χαρτοπόλεμος είναι το κάτω. Ναι. Κομφετί. Κομφετί, χαρτοπόλεμος, κομφετί, χαρτοπόλεμος! Ως Παναγία μου, ως Παναγία μου! Τελεόραση, Ηλία μου, μη με τρελάνεις τώρα! Μπράβο! Γιατί μπορεί, γιατί μπορεί να με σηκώσει! Γίγαντα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ αμέσως! Πω πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Πιο αγαθός γίγαντας από το φίλο μου τον Ηλία ήταν μόνο ο Γκρισίνος στον Ποπάι. Κανένας άλλος. Δεν ήταν πιο αγαθός από τον Ηλία. Και για τον κορίτσι σου και για όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι έχετε έναν τρομερό άνθρωπο στην οικογένειά σας. Φίλο, πατέρα, σύζυγο, γιο. Ο οποίος δεν είναι ότι κέρδισε 1987. Ούτε το περιεχόμενο του φακέλου. Είναι ότι είναι ήδη ένας κερδισμένος άνθρωπος. Απλά θα φύγει από εδώ με ένα συνολικό ποσό των 3.287 ευρώ. Γεια σας. Σας χαίρετε όλοι. Καλοπάγοντα. Ένα μεγάλο δώρο στην κορτσάρα σου θέλω. Πόσο μπορεί, έχεις τα αλήθεια, πόσο μπορεί η φόρη σου. Ένα 10 περίπου. Ένα 14 ετών. Παναγία μου. Ένα 10. Είναι μόνο 4. Εγώ ήμουν, ένα 10 ήμουν στα 12. Αλλά δεν είναι πειράζει αυτό. Έχεις, θα πάρει ύψος, αυτό θα πάρει. Είναι αυτό, είμαι μικρός ακόμα, ρε Σίλια, είμαι μικρός. Εσύ ξεκίνησες με μικρό ποσό και κατέληξες στα 3.287 ευρώ. Και πάμε τώρα για την κορούλα μαζί. Πέφτεις, πέφτεις. Ήρθε αγόρι μου εδώ. Και το επιβεβαιώνω ότι όποιος γυρίζει, κερδίζει. Κάτι, δύο πιάτες.